Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος... Η προτροπή είναι να προμηθευτούμε το βιβλίο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πολιτικές ιδιαίτερες που να το στηρίζουν και εδώ έχουμε ένα βιβλίο ιδιαίτερης σημασίας και αξίας. Ευχαριστώ για την τιμή να είμαι συντονιστής αυτής της συζήτησης. Η τιμή βέβαια ανήκει πρωτίστως στην συντροφιά των Βλάχων της Αθήνας, που είναι μια ανοιχτή συλλογικότητα της νέας... Sun finir, tu pjace, skullaja në sob di balje të skati, ta si apenda kënë stonika, shi zvinua më shkondi. Ένα ιδιαίτερο έργο που έχει τύχει μάλιστα και μιας εξαιρετικής μετάφρασης από τον Ανδρέα Ζαρκολά. Τη σημερινή εκδήλωση εκτός από, από τις εκδόσεις By the Book τη στηρίζει και η συντροφιά των Βλάχων της Αθήνας. Και νιώθει ετε βετσάντ προ το πίνδο του εσέ και η βλέρα σκριντάρι σκυπτάρ την integruar σοκερή γκρέκα. Δε το γίνα τα και έκαν προκράουρα τα με κρυήμιν ε φιγούραβε τα περσονάζευε τα ρωμάνευε τα τι βετσανρίς τα λίπρι φιέλα εφούντι τα σοκράτ μπούβας από νομάδε τα φούντι και ως βλέρα σου αρ έδεν γάστε τη σκυπτάρ δε ο προκαντήρ περνάουρα. Τη ράντισαν με νερό και τη σκούπισαν από τις πρώτες κιόλας ώρες εκείνο του Σαββάτου που μίλησε γάμος. Ο πολυαναμενόμενος γάμος του Σοκράτη με τη μανή. Τούτα σε, αχδά... Η φωτιά της λογοτεχνίας όμως άναψε μετά το 1990, όταν μετανάστευσε στην Ελλάδα, που και εδώ η ζωή ξεκίνησε από την επαρχία μέχρι να καταλήξει στην Αθήνα. Όπως και στην Αλβανία, ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, νιώθει σαν να τον κυνηγάει παντού η ρετσινιά του ξένου, όσο κι αν ως Βλάχος αναγνωρίστηκε από την Ελλάδα ως ομογενής. Και αυτό το πληγωμένο όστρακο της διαρκούς κυνηγημένης και περιφρονημένης ζωής, της αστάθειας και της προσπάθειας για βελτίωσή της, μετατρέπει μέσα του σε ένα πολύτιμο διαμάντι. Εάν θα έπρεπε να χαρακτηρίσω με δύο φράσεις το Θανάση Μεντή, θα έλεγα μόνο αυτό. Όσο λίγοι οι άλλοι, ο Μεντής διαθέτει την ικανότητα σε κάθε έργο του να αναγκάσει τον αναγνώστη να αισθάνεται ταυτόχρονα και ήρωας και συγγραφέας του. Επιπλέον, να συνεχίσει το ταξίδι σε δρόμους που ξεκινάνε από το βιβλίο, ακόμη και μετά το τέλος της ανάγνωσης. Για να ενισχύσω την άποψη αυτή, μπορώ να αναφέρω τα λόγια του Φρανς Κάφκα, που για άλλη μια φορά επανέρχεται επίκαιρος στον κόσμο μας. Τα βιβλία που έχουμε ανάγκη είναι εκείνα που πέφτουν σαν τζεκούρι στην παγωμένη θάλασσα της ψυχής μας. Ευχαριστώ. Έβλεπα αυτές τις εικόνες από πίσω και προσπαθούσα μήπως βρω το προπαπού μου κάπου, το παππού μου ή τη γιαγιά, φωτογραφίες από παλιά, γιατί όπως καταλάβατε είμαι μια βλάχα κι εγώ. Περήφανη βλάχα. Και περήφανη ακόμα και τιμή που ο κύριος Θανάσης σήμερα έχει γράψει και έχει φέρει στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η πιο ήρεμη στιγμή της ημέρας είναι όταν ασχολείσαι με τα παιδιά σου, με την ψυχή σου. Το διάβασμα είναι ο μόνος τρόπος που η τάση φυγής, που την έχουμε συχνά εμείς οι γυναίκες, σε πάει πιο μακριά και πιο βαθιά από ό,τι θα μπορούσες να φανταστείς. Ο Μπόλο Κάμα Μάρι, η Ράου Μπόλο Αγενάς Μπούμπα, αψαλούει καϊσουρά φιτσόρ, Σουκράτ. Ο προσκοτήρε κουάπε, σουαρίρε κουμέντουρα τη τζέντη, δισάτια τη δημιάτσα, τσι γεϊ σέμπτατε, τσι βινιά νιουρίσμα νούμπτε. Είμαι το πρώτο ραντεβού, διάβασέ το. Κι εγώ το διάβασα. Θα πω ότι το διάβασα απνευστή, δεν τρέπομαι να το πω. Μου άρεσε τρομερά σαν βιβλίο, μου άρεσε σαν ιστορία, κυρίως όμως μου άρεσαν τα πολιτιστικά στοιχεία που δεν γνώριζα. Η λογοτεχνία είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι ιστορία. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε, να διαδίδουμε πολιτισμό, να μην αφήνουμε την ιστορία να ξεχνιέται, τους λαούς, τα έθιμα, τα ήθη, γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, όπως λέει και όπως λένε και οι σοφοί, είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. Είναι το βιβλίο που στάθηκε περισσότερα μέσα στην δημιουργική μου συνείδηση. Κατά κάποιο τρόπο, αυτό εγγράφονταν από τότε που εγώ δεν έγραφα ακόμα.
Κάθος φαίνεται, εκολάπτωταν μέσα μου από τότε που ως ανήλικος δεν ήξερα τι είναι ο κόσμος και ο περιγύρος μου. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με πολλούς συγγενείς, ζωντανοί, ορίβοδες, έξυπνοι, δυνατοί. Θερμοέμοι, όμως, πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, για δουλειά, χορό και τραγούδι. Με έντονη την αίσθηση της συλλογικότητας, ως παιδί, αντίθετα με τους συνομιλικούς μου, είχε μια τάση να κάθομαι με τους μεγαλύτερους, όπου έβλεπα συγκεντρωμένους άντρες, γυναίκες, συγγενείς, έσπεδα να βρίσκομαι και εγώ εκεί. Οι ενήλικες με καλοδεχόταν, μάλιστα, μου έκανα θέση στην κορυφή του τραπεζίου, σαν να ήμουν ο μεγαλύτερος. Έπειρα εκείνη τη θέση σαν να την δικιό μου και δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να ακούω διάφορες ιστορίες και γεγονότα από το παρόν και το παρελθόν. Εγώ, ακλόνητος από τη θέση μου, άκουγα. Χωρίς να το καταλαβαίνω ότι έτσι, ακούσια, έβαζα τις πρώτες πέτες στα θεμέλια του μελλοντικού μου βιβλίου. Μου τραμπάλιας με κρεμά μου, στουτ μη διάλανε σλαβιά μου, στουτ μη διάλανε σλαβιά μου. Κώστα, να σου πω. Oh, thank you.